Προφανώ από τη μία είναι τα μακρόπνα σχέδια, δηλαδή να θωρακιστούμε, και από την άλλη είναι τα σχέδια άμεση ανάγκη, εφόσον μα χτυπήσει ένα τέτοιο φαινόμενο. Θα τα δούμε τι επόμενε μέρε αναλυτικά. Βέβαια, Σκλαδιανό, για την άλλη λάσπη που έχει πέσει στον ανεμιστήρα και πηγαίνει παντού. Καλώ το να. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. έχουμε μια κοινή εμπειρία από φοιτητικά χρόνια και φοιτητικέ ε, εκλογές, εκλογέ, αλλά τέτοιο πράγμα ούτε στα φοιτητικά χρόνια. Ε. Ναι. <laughs> τα αποτελέσματα δεν αθίζουν καν 100%. πάνε στο 120%. <laughs> <το 100> <laughs> <laughs> και... Είναι εντυπωσιακό. Τουλάχιστον <laughs> αυτό στι φοιτητικέ εκλογέ το προσέχανε λίγο να βγαίνει 100% στο αποτέλεσμα. <laughs> Είναι η μεριά της πλειοψηφίας να λέει ότι έχει τα δύο τρίτα των συνέδρων περίπου δηλαδή 66% και η πλευρά Κασελάκη το 56%. Η πλευρά Κασελάκη μάλιστα προχώρησε σε μια αναλυτική παράθεση ανανομό των συνέδρων που πρόσκειται σε κάθε πλευρά ε, Εξαιτία αυτού ο κύριο Φάμελο έχει διαρρεύσει πριν από λίγο μια δήλωση στην οποία αναφέρει ότι οι αριστεροί και οι αριστερέ δεν είναι κουκιά. Είναι απαράδεκτο να βγαίνει ανάρτηση από τον προηγούμενο πρόεδρο, δηλαδή τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, με αριθμού αναπεριοχή, θεωρώντα δεδομένου του συνέδρου και εντείνοντα η τοξικότητα και την πολεμική διάθεση. Τροφοδοτεί ένα ακόμα επεισόδιο απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Επίση, ο κύριο Κασελάκη πριν από λίγο στην του συνέντευξη ε, επέμεινε πάρα πολύ στι διαδικασίε ότι δεν τηρούνται σωστά και ότι μόνο ότι δεν τηρήθηκαν ε, σωστά, παρόλα αυτά έχει συγκεντρώσει πλειοψηφία. Ε, γίνεται πολύ μεγάλο θέμα επίση από το πρωί το ζήτημα τη Επιτροπή Νομιμοποίηση Συνέδρων. Μια επιτροπή που υπήρχε από παλιά, αλλά δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ μαζί τη. Εγώ να δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Ε, υπάρχει μια φημολογία ότι αυτή η επιτροπή, αυτή τη φορά, θα προβεί σε μαζικές εκκαθαρίσεις, σε, εκαθαρίσεις. Δια... Εκαθαρίσεις, σε μαζικές Διαγραφές. ακυρώσεις ναι. συνέδρων που έχουν εκλεγεί Ο, Το βάζει αυτό η πλευρά Κασελάκιο, το ετοιμάζει mm. αυτό η πλειοψηφία. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ο κύριος Σπύρτζης το πρωί που mm. και απάντησε πως όχι, μόνο που υπάρχει ζήτημα. Για επεισόδια, νοθεία για τον τρόπο που και κάποιο σύνεδρος. Θα γίνει μια, μια Α, εξέταση. Δεν θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνέδρων να αποκλείονται. Ναι, ακριβώ. Γιατί δεν θα μπει στη διαδικασία αυτή η επιτροπή να δει τι αντιλήψει που έχει εκφράσει ενδεχομένω στο Facebook ή αλλού. Δεν θα mm. εξετάσει τι απόψει του κάθε συνέδρου. Τώρα, αν κάποιοι έχουν προχωρήσει σε ακραίε αναρτήσει ξέρω εγώ, Να έχουν κάποιο έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ με Εντάξει. μουστάκι χιτλερικό. Προφανώ. Είναι ανοιχτό πάντω. Ναι. Να δούμε αν η φημολογία ευσταθεί. Πότε θα συνεδριάσουν. Κανεί δεν ξέρει. Περιμένουμε πότε θα συνεδριάσει και αυτό το όργανο ναι. και η πολιτική γραμματεία. Ναι. Η πολιτική γραμματεία μάλλον όχι αύριο. Ναι. Περιμένουμε επίση τι επόμενε ώρε να δούμε τα επίσημα στοιχεία για τη συμμετοχή πόσων χιλιάδων μελών ε, του ΣΥΡΙΖΑ στην χθεσινή και στην προθεσινή διαδικασία. Ναι περίπου 3,5 με 4.000 άνοιοι σύνεδροι που έχουν εκλεγεί, αυτό φαίνεται Μάλιστα. να δείχνουν από τα αποτελέσματα, προ το 3,5 όχι προ το 4. Μάλιστα. Φίβο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ε, ανοιχτά είναι τα ζητήματα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριο Παπά εχθέ εδώ στο Black Box και στην Μαγκίδουση. Σε ποια φάση είμαστε, εσείς είστε αισιόδοξο ε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να σταθεί. Ξανά να σταθεροποιηθεί και ενδεχομένω στι επόμενε εκλογέ να είναι εξωματική αντιπολίτευση. Ναι, είμαι διότι, είμαι διότι θεωρώ ότι έχει και το στελεχειακό απόθεμα και την κοινοβουλευτική ομάδα και την... τον το οποίο... το προγραμματικό εξωματικό. Είναι ανεξάντλητο, γιατί. Ε... Όχι, ανεξάντλητο προ... δεν είναι και θα πρέπει να προσέχουμε. Ε... Διότι από τι ευρωεκλογέ και μετά έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα και τα οποία δεν, μπο... δεν θα μπορούσε κανένα να φανταστεί. Στι 2 λοιπόν Δεκέμβρη, μετά την ε... εκλογή, μά, την ανάδειξη μάλλον του νέου Προέδρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το ίδιο κόμμα, ή θεωρείτε ότι είναι αναπόφευκτη μία ακόμα διάσπαση. Όχι, δεν είναι καθόλου αναπόφευκτη διάσπαση. Θεωρώ ότι η δημοκρατική διαδικασία. Είστε είναι... ο μόνο που το λέει. Εντάξει. Καταθέτω λοιπόν <laughs> αυτή την άποψη.